και κύριοι, καλησπέρα σας. Το δελτίο μας που είναι εξαιρετικά σύντομο για να προλάβουμε το δεύτερο ημίχρονο, τα μέτρα για το νέφος, η ορκομοσία Τσούρα, η χολέρα στις γειτονικές χώρες, το θέμα του αεροπλάνου με το ραδιενεργό στρόντιο που πέρασε πάνω από την Κέρκυρα, η δραστηριότητα των υποψήφιων δημάρχων και ο πυρετός στην Καραϊβική. Πριν περάσουμε όμως στα θέματα αυτά, θα σταθούμε για λίγο στη συζήτηση που γίνεται από το πρωί στη Βουλή για το θέμα της παραπομπής πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της ΕΓΕΤ. Θα μας ενημερώσει με δύο λόγια για όσα έγιναν ως τώρα ο Παντελής Αθανασιάδης. Παντελής, ακούμε. Κυρίες και κύριοι, με μια συμβιλική δήλωση του κυρίου Ανδριανόπουλου, που μπορεί να σημαίνει ότι οδηγείται αυτοπαρετούμενος εκτός πολιτικής, συνεχίζεται από τις 11 το πρωί η ειδική συνεδρίαση της Βουλής με αγορεύσεις πολλών ομιλητών. Ο κύριος Ανδριανόπουλος, που δεν μίλησε ακόμη αλλά θα μιλήσει αργότερα, σε προετοιμασμένο κείμενο ομιλίας του επικαλείται φράση Αμερικανού συγγραφέα ότι όταν κολυμπάς σε θάλασσα με πολλούς καρχαρίες και χυθεί αίμα, πρέπει να πας αμέσως στη στεριά. Πάντως, με ενδιαφέρον αναμένονται και οι αγορεύσεις τόσο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιλτιάδη Εύερτ, όσο και του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση αυτή θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μυστική ψηφοφορία για να αποφασιστεί παραπομπή ή όχι των πολιτικών προσώπων. Τα κόμματα έχουν διαμορφώσει τις θέσεις τους, αλλά η τελική στάση της Νέας Δημοκρατίας θα διαμορφωθεί μετά την ομιλία του κυρίου Εύερτ, αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα αποχωρήσει όπως αναμένεται από την ψηφοφορία. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η τελική στάση του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι ορισμένοι βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος προβληματίζονται ακόμη αν πρέπει να παραπεμφθεί τελικά ο κύριος Ανδριανόπουλος. Το ΚΚΕ θα ρίξει λευκή ψήφο, ενώ η πολιτική άνοιξη θα ψηφίσει παραπομπή μόνο του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά από τη Βουλή. Παντελή Αθανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Η ρήπανση της ατμόσφαιρας στην Αθήνα παραμένει σε εξαιρετικά ανησυχητικά επίπεδα και τα μέτρα για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα θα ισχύσουν και αύριο. Από τις 7 έως 11 το πρωί στο μικρό δακτύλιο θα κυκλοφορούν μόνο τα ζυγά ταξί και κανένα γιοταχή. Στο μεγάλο δακτύλιο θα κυκλοφορούν όλα τα ταξί και τα ζυγά γιοταχή. Στις 12 το μεσημέρι, τιμές των ρήπων σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΕΡΠΑ κοιμάθηκαν κάτω από τα όρια επιφυλακής. Τα έκτατα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των γιοταχή αυτοκινήτων καθώς και των ταξί με ζυγό αριθμό στο μικρό δαχτύλιο και απαγόρευση κυκλοφορίας των γιοταχή αυτοκινήτων με ζυγό αριθμό στο μεγάλο δαχτύλιο ξεκίνησαν σε 7 το πρωί και θα συνεχιστούν έως 8 το βράδυ. Επίσης, επιβλήθηκε στις βιομηχανίες που βρίσκονται στην Αττική 30% μείωση της κατανάλωσης καυσίμων από τις 6 σήμερα το πρωί έως τις 6 αύριο το πρωί. Όμως, παρά τα έκτακτα μέτρα, η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας λόγω της ζέστης ήταν αφόρητη. Ο υδράγυρος άγγισε στους 38 βαθμούς Κελσίου δημιουργώντας προβλήματα. Πάντως, από αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, η οποία μέσα στις επόμενες μέρες θα φτάσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο νέος Υπουργός Μεταφορών Θανάσης Τσούρας και ο Υφυπουργός Χρήστος Κοκκινοβασίλης. Η ορκομοσία έδωσε την ευκαιρία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου να συζητήσουν για λίγο τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε σήμερα μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Βενιζέλος, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τάρνοφ στην Αθήνα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται να πιέζεται από την Αμερική για την έναρξη διαλόγου με την Τουρκία. Το αμερικανικό ενδιαφέρον πάντως είναι έκδηλο, είπε ο κ. Βενιζέλος. Χαρακτήρισε επιπόλαιη την πρόταση του κ. Σαμαρά για αποστολή παρατηρητών της ΔΑΣΕ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Αλβανία, αλλά τόνισε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία των Ελλήνων της Αλβανίας. Η Αλβανία ζήτησε βοήθεια από την Τουρκία επειδή, όπως υποστηρίζει, απειλείται από την Ελλάδα. Αυτό αναφέρει η λακωνική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Τούρκου Προέδρου κ. Ντεμιρέλ, που εκδόθηκε σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θέμα τέθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο κ. Μπερίσα με τον κ. Ντεμιρέλ. Δεν προσδιορίζεται το είδος της βοήθειας και δεν αναφέρονται άλλες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έφτασε στην Άγκυρα ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Στάρνοφ. Να κάνουμε μια παρένθεση με τον εξωτερικό χώρο και να σταθούμε για λίγο στην Καραϊβική, όπου η αμερικανική επέμβαση στην Αϊτή φαίνεται ότι πλησιάζει. Έτοιμος να δώσει την εντολή για τη στρατιωτική επέμβαση στην Αϊτή, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton παρά την αντίδραση του Κογκρέσου. Ο πρόεδρος Clinton αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα τα ξημερώματα στον αμερικανικό λαό για να εξηγήσει τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη στρατιωτική επέμβαση. Περισσότερα από 30 πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και 2 αεροπλανοφόρα και 18.000 πεζοναύτες, βρίσκονται ανοιχτά της Αϊτής και περιμένουν την εντολή του Λευκού Οίκου για την επέμβαση. Χιλιάδες Αϊτινοί έχουν συσσωρευτεί στις ακτές και παρακολουθούν τις κινήσεις του αμερικανικού στόλου. Στο Πόρτο Πρένς, ο πρόεδρος της ΑΕΤΗΣ, Εμίλ Ζονανσέν, απίφθινε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να εμποδίσει την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, αρνούμενος κάθε συμβιβασμό με τη Ουάσιγκτον.
Ας επανέλθουμε σε δύο κοντινές περιοχές με αφορμή τη χολέρα που έχει τάσεις εξάπλωση στο νότιο τμήμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μετά τα κρούσματα που εκδηλώθηκαν στην Αλβανία και την Τουρκία. Η καταστροφική έλλειψη νερού και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή στην Κρυμαία συμβάλλουν στο έπακρο στην εξάπλωση της χολέρας. Ήδη ο Υπουργός Υγείας της Κρυμαίας, Κορολένκο, μιλάει για επιδημία χολέρας που ως τώρα παρά τις προσπάθειες δεν μπορούν να εντοπίσουν την προέλευσή της. Ως γνωστό, η Κρυμαία γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα κατακλείζεται κάθε χρόνο από εκατοντάδες χιλιάδες παραθεριστές που φτάνουν από πολλά μέρη της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην πρωτεύουσα Σιμφερόπολη ολόκληρη κλινική έχει μετατραπεί σε αντιχολερικό νοσοκομείο, ενώ 600 φοιτητές καθημερινά παίρνουν δείγματα από 250 πολίτες προς ανάλυση. Στο νοσοκομείο βρίσκονται 20 ασθενείς από χολέρα και περισσότεροι από 120 με έντονες εντερικές διαταραχές. Ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν 2 θανατηφόρα κρούσματα. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι άστεγοι και άνεργοι. Η χολέρα έχει εξαπλωθεί και στην Τσετσένια του Καυκάσου παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη Ρωσία η έξαρσή της τίνει προς εκτόνωση. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν αφού η Τσετσένια είναι αποκλεισμένη από την υπόλοιπη Ρωσία λόγω των αιματερών εξελίξεων ανάμεσα σε ηγεσία και αντιπολίτευση. Στην Αλβανία τώρα, όπου από καιρό η υπατήτηδα παρουσιάζει μεγάλη έξαρση, παίρνει διαστάσεις και η επιδημία της χολέρας. Ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Κρεμαστινός μίλησε χθες για 7 νέα κρούσματα, αλλά τα θύματα έχουν ξεπεράσει τα 30. Αυξάνει ο αριθμός των ατόμων που προσβλήθηκαν από χολέρα στην Αλβανία λόγω ελλείψεως επιστημονικού προσωπικού και φαρμάκων, σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή μας στα Γιάννενα Γιώργου Κυρούση. Οι Αλβανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η νόσος μεταδόθηκε από Ασιάτες, κάτι όμως που αμφισβητείται αφού τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν σε στρατόπεδο όπου βρίσκονται Τούρκοι στρατιωτικοί που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση Αλβανών. Η επιδημία της χολέρας ξεκίνησε από το στρατόπεδο αυτό και μέσα σε 10 ημέρες επεκτάθηκε στις περιοχές Κούσοβας και Μπερατίου. Μέχρι σήμερα στη Βόρειο Ήπειρο δεν έχει εμφανιστεί κανένα κρούσμα. Άλλωστε οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πάρει μέτρα. Για τη χώρα μας, όπως μας διαβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί μέτρα από την εποχή που η επιδημία ξέσπασε για πρώτη φορά στην Τουρκία και ότι τώρα τα σύνορα είναι κλειστά. Ανεξάρτητα πάντως από τις τεταμένες ελληνοαλβανικές σχέσεις, η Ελλάδα προτίθεται να βοηθήσει στέλνοντας υγειονομικό υλικό. Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, η κυβέρνηση της χώρας πρόκειται να στείλει στην Αλβανία 300.000 δολάρια μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και 2 ειδικούς για την καταπολέμηση και ανάσχεση της επιδημίας. Από την άλλη πλευρά, πλοία του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού περιπολούν σε 24-ωρη βάση τα νοτιοανατολικά παράλια, προκειμένου να εμποδίσουν ενδεχόμενη είσοδο Αλβανών λαθρομεταναστών. Πολλά ερωτήματα προκάλεσε η ιστορία του μαλαισιανού αεροπλάνου που ξεκίνησε από το Άμστερνταμ και πέρασε πάνω από την Κέρκυρα μεταφέροντας φορτίο ραδιενεργού στροντίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το αεροπλάνο βρίσκεται ήδη στην Ιταλία όπου κρατείται από τις αρχές αφού δεν του επιτράπηκε να προσγειωθεί στην Κέρκυρα. Ο νομάρχης Κέρκυρας, Αλέξανδρος Ζαρκάδας, βεβαιώνει ότι το νησί δεν κινδύνευσε να μολυνθεί. Αυτό ήταν ένα αεροπλάνο μαλαισιανών γραμμών και το έχει μια εταιρεία που μετέφερε πράγματι στρόντιο και κατευθυνόταν στο Ντουμπάι. Καθοδόν ζήτησε να προσγειωθεί στην Ανδραβίδα διότι παρουσίασε κάποια βλάβη. Όμως η αεροπορική υπηρεσία εκεί της πολιτικής αεροπορίας ρώτησε και αυτοί ρωτήσανε συνεχεία το Δημόκρητο και ο Δημόκρητος είπε να μην προσγειωθεί διότι αυτό το ραδιενεργό κατάλοιπο έχει και κάποιες συνέπειες. Έτσι αυτός σε κάποιο σημείο επέστρεψε προς την Ιταλία, προσγειώθηκε εκεί στο αεροδρόμιο και τον ελέγχουν οι Ιταλοί για να διαπιστώσουν αν αυτό το φορτίο το οποίο είχε εκεί ήταν ραδιενεργά κατάλοιπα είναι μέσα ή μήπως συνέβη κάτι άλλο. Θα την έχουμε αυτή την πληροφορία και θα την πούμε. Τα ελληνοαλβανικά και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς των τυράννων συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε το πρωί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Εύερτ με τον πρόεδρο της Ομόνιας και αντιπροσωπεία των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Στην γενική εκστρατεία που έχουμε αναλάβει σαν ηγεσία της Ομόνιας να ενημερώσουμε όλα τα κόμματα και πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Συναντήσαμε και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Εύερτ. Ενημερώσαμε για τα πάντα και είχαμε διαβουλέψει για όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Ο εισαγγελέας αφετών Γιώργος Ζορμπάς διέταξε σήμερα δικαστική έρευνα για να διαπιστωθεί αν καλώς απαλλάχθηκαν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις οι τραγουδιστές Στέφανος Κορκολής και Σάκης Ρουβάς. Με την ίδια εισαγγελική εντολή που διαβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για εκτέλεση, ζητείται επίσης να διερευνηθεί αν ο ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος, που υπηρετεί τη θητεία του, παίρνει νόμιμα άδειες περισσότερες από όσες δικαιούται. Και τώρα μια ματιά στο χρηματιστήριο με τις σημερινές τιμές μετοχών και συναλλάγματος. Μικρή άνοδο σημείωσε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στην αγορά της οδού Σοφοκλέους. Οι επενδυτές με τις συναλλαγές τους διαμόρφωσαν το γενικό δείκτη στις 841,56 μονάδες και σε άνοδο κατά ποσοστό 0,42%. Στους μέρους δείκτες, ο μόνος δείκτης που σημείωσε πτώση κατά 1,43% ήταν ο δείκτης με τις διάφορες μετοχές. Ενώ ανωδικά κατά 0,37% κινήθηκαν οι τράπεζες, κατά 0,91% οι μετοχές leasing, κατά 0,14% οι ασφάλειες, κατά 0,33% οι επενδύσεις και κατά 0,85% οι βιομηχανικές μετοχές. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο στις 9. Καλό σας βράδυ.